Σήμερα βρέθηκε η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας από τους αγροτινοτροφικούς συλλόγους σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου βάλαμε συγκεκριμένα αιτήματα, τα εξειδικευμένα αιτήματά μας που έχουμε και μας απασχολούν σε 9 επίπεδο στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μπορέσαμε και τα προσαρμόσαμε. Ουσιαστικά έγινε μια ανάλυση των ζητημάτων και μια διαπίστωση ότι έχουμε πρόβλημα. Από αυτή τη συζήτηση φεύγουμε ότι γίνανε διαπιστώσεις, ότι θα προσπαθήσουν να ληφθούν κάποια συγκεκριμένα μέτρα ή λύσεις σε κάποια από τα προβλήματα, αλλά ουσιαστικά σε κάποιο αίτημα να δοθεί μια πραγματική λύση δεν μπόρεσε και δεν δόθηκε σήμερα. Άρα εμείς συνεχίζουμε στο δρόμο που ξέρουμε. Και αυτός του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, στο δρόμο του αγώνα, με όλες τις μορφές, με τραχτέρια, με τα πόδια, με τις διαμαρτυρίες μας, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση, για να υπάρξουν πραγματικές λύσεις στα κέρια ζητήματα τα οποία μας καίνε. Αυτή τη στιγμή οι βιοπαλλεστές αγροτινοτρόφοι της Πελοποννήσου αλλά και όλη της Ελλάδας βρίσκονται σε μορφές κινητοποιήσεων. Παλεύουμε, όχι, δεν έχουμε βγει στον δρόμο γιατί δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε. Έχουμε βγει στον δρόμο γιατί είναι αγώνας επιβίωσης, γιατί οι ανάγκες και τα ζητήματα μας βγάζουν στον δρόμο. Αυτό θα προχωρήσουμε και το επόμενο διάστημα, σε όλες τις μορφές, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια επιχείρηση, όπως θέλουν να μας χαρακτηρίζουν επιχειρηματίες, η οποία μπαίνουμε μέσα. Κανένας υγιής άνθρωπος δεν έχει κάποια επιχείρηση στην οποία να μπαίνει μέσα. Άρα εμείς αυτό που θέλουμε είναι άμεσες λύσεις στο ζήτημα του κόστους παραγωγής, στα ζητήματα της αναπλήρωσης εισοδήματος σε παραγωγές οι οποίες έχουν μείνει αδιάθετες ή έχουν καταστραφεί το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν τρόποι για να δοθούν αυτά. Για τους επιλαχόντες νέους αγρότες να δοθεί τώρα λύση και να μπουν στο πρόγραμμα, να δοθούν τα χρήματα σε αυτούς, είναι ήδη επιλεγμένοι. Απλά δεν έχουν φτάσει τα χρήματα για να μπορέσουν να καλύψουν το πρόγραμμα. Και σε ζητήματα κύρια που απασχολούν το κάθε νομό ή σε ζητήματα άρδρυψης ή σε ζητήματα προγράμματος όπως δακοκτονία και άλλα, τα έχουμε θέσει και περιμένουμε τις ανάλογες απαντήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί σήμερα σαν εκπρόσωπος του Υπουργείου βρέθηκε ο κ. Λουγουρέζος. Δεν υπήρχε ούτε πολιτική ηγεσία, ούτε κάποιος γενικός γραμματέας, από τη στιγμή που ο Υπουργός λείπει στη Θεσσαλονίκη για άλλο λόγο. Αλλά θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να δοθούν λύσεις. Και όσον για το ζήτημα της Δευτέρας, που με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη έχει κανονιστεί, λέει ότι υπάρχει συνάντηση με τον Υπουργό, εμείς θα δούμε πώς θα ενεργήσουμε το επόμενο διάστημα, γιατί αυτή τη στιγμή συντονιζόμαστε παλαιναδικά. Αν δώσουν κάτι να μας δώσουν ώστε να μπορέσουμε αυτό, είμαστε σε όλη τη διάθεση να έχουμε οποιασδήποτε συνομιλίες. Αλλά θέλουμε, τα αιτήματα τα έχουν, δεν χρειάζεται να βρεθούμε εκεί για να δώσουμε ακριβώς και να λέμε πάλι τα ίδια. Υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες, υπάρχουν οι διευθυντές της ΔΑΟΚ, οι οποίοι πραγματικά οι άνθρωποι κάνουν ένα σκληρό αγώνα με υποστελεχωμένες υπηρεσίες, αλλά από εκεί και πέρα είναι και ζήτημα πολιτικής βούλησης. Και αυτό λέμε ότι με πολιτική απόφαση να πάρθουν τώρα μέτρα στήριξης στους βιοπαλλεστές αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο άμεσο μέλλον θα έχουμε κάποια κινητοποίηση. Κινητοποίηση, βρισκόμαστε ήδη σε μορφές κινητοποιήσεων. Άμα δείτε, σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό, σε κάθε αγροτικό σύλλογο, ανάλογα και με. Γιατί πολλοί αγρότες ακόμα βρίσκονται στην παραγωγή, με όποιες δυνάμεις. Στην Μεσσηνία βλέπετε ότι έχουν αρχίσει με τραχτέρ να προσπαθήσουν να στήσουν. Στην Αργολίδα τα ίδια. Στη Λακωνία είμαστε σε μορφές κινητοποίησης. Στην Κορινθία θα δουν και το επόμενο διάστημα. Με όποιες μορφές για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα ζητήματά μας. Περίεργο είναι ότι δεν ήταν εκπρόσωπος της Αρκαδίας. Πού οφείλεται αυτό? Ο κ. Τσοντίνας δεν ήταν σήμερα εδώ. Ούτε και στις προηγούμενες επεργειακές κινητοποίησεις που είχατε. Ο κ. Τσοντίνας δεν έχει καμία σχέση με την Ομοσπονδία. Ο κ. Τσοντίνας, από ό,τι γνωρίζω, είναι πρόεδρος συνεταιρισμού. Έτσι δεν είναι? Είναι πρόεδρος συνεταιρισμού. Αυτό ας το λύσουν οι συνεταιριστικοί ζητήματα. Εμείς εκπροσωπούμε τους αγροτινοτροφικούς συλλόγους που απαρτίζουν την Ομοσπονδία μας, που είναι από κάθε νομό. Αγροτικοί σύλλογοι. Μην μπερδεύουμε τον αγροτικό σύλλογο με τον συνεταιρισμό. Ο αγροτικός σύλλογος έχει κινηματική διαδικασία. Ο συνεταιρισμός έχει οικονομικό εμπόριο. Πώς να το πω. Κάνει εμπόριο. Δεν έχει καμία δουλειά, αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω για τον συγκεκριμένο πρόεδρο, γιατί αναρωτιέστε, θα μπορούσε να είναι εδώ όλοι οι πρόεδροι των συνεταιρισμών. Ουσιαστικά και σαν προσωπική παρατήρηση
Νομίζω ότι το κίνημα φεύγει ουσιαστικά ανικανοποίητο στα αιτήματά του. Έγινε μια διαπίστωση, όπως είπε και ο συνάδελφος, ότι υπάρχουν εκείνα αληθινά τα προβλήματά μας. Τα παραδέχτηκαν όλοι οι διευθυντές των ΔΑΟΚ, αλλά και ο κύριος Περιφερειάρχης. Εμείς πλέον, εκτός από δεσμεύσεις και λόγια, θέλουμε να δούμε στην πράξη να λύνει το πρόβλημά μας. Είμαστε στον δρόμο, γιατί πλέον δεν μπορούμε να επιβιώσουμε και να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Και κάνουμε ένα κάλεσμα αυτή τη στιγμή από εδώ για συνέχεια και κλιμάκωση του αγώνα μας, για να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση προς κάθε πλευρά και στο Υπουργείο να λύσει τα προβλήματά μας, τα οποία ουσιαστικά μας πετάνε εκτός καλλιέργειας. Και ζητάμε άμεσα την ενίσχυση όλων των αγροτικών συλλόγων, το φτιάξιμο νέων και την ενίσχυση των κινητοποιήσεών μας από όλους τους αγρότες, βιοπαλαιστές, παραγωγούς της Πελοποννήσου να σταθούν στον δρόμο του αγώνα για να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους.